Με γκολ που ακυρώθηκε ως offside, ξεκίνησε ο αγώνας της Επισκοπής με τον Εθνικό. Στο 18 ο Νίκου πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει στην εστία του Εθνικού, αλλά το γκολ αυτό δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη για offside. Στο 21 ένα καλό φάουλ από τον Στρατάκη για τον Εθνικό, πέρασε πάνω από το τέρμα του Γκουτζέλα. Στο 28 ακόμα μια προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους με τον Σουλελέ που έβγαλε την σέντρα. Ο Στρατάκης σούταρε, η μπάλα πέρασε πάνω από το τέρμα της Επισκοπής. Ακόμα μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 32 με τον Αργυρίου. Εδώ θα δεχτεί την μπάλα, υποπίεση σουτάρει, η μπάλα περνάει ξιστά από το δεξί δοκάρι του Γκουτζέλα. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Εθνικού ξεκίνησε με γκολ, καθώς το 47 μετά από φάουλ του Στρατάκη ο Σούφλας πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι περίπου και νίκησε τον Γκουτζέλα για το 0-1, 2 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η Επισκοπή βρέθηκε πίσω. Ωστόσο οι Ρεθυμιώτες μετά από αυτό αναθάρισαν, αντέδρασαν και επιχείρησαν να ισοφαρίσουν. Εδώ γίνεται ένα γύρισμα, η μπάλα στην απέναντι πλευρά της περιοχής, γίνεται ένα σούτ από πολύ πλάγια θέση από τον Γούλα και από μακριά ο Χαλκιαδάκης θα σουτάρει τελικά. Ο Βουτσινάς όμως, τερματοφύλακας, το φιλοξενούμενο μπλοκάρει. Τελικά η ισοφάριση όμως ήρθε για την Επισκοπή στο 76 με τον Ντινιωτάκη να εκτελεί το φάουλ. Την πρώτη κεφαλιά πήρε ο Παπαδήμας, ο Νίκου πήρε την δεύτερη και αυτή τη φορά το γκολ του μέτρησε. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Πρώτη κεφαλιά, μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και τελικά ο Νίκου θα τη στείλει στα δίχτυα για το 1-1 υπέρ για την Επισκοπή. Ακόμα μια πολύ καλή εκτέλεση φάουλ εδώ αποκρούει εντυπωσιακά ο Βουτσινάς και η Επισκοπή που από το σημείο της ισοφάρισης και έπειτα ανέλαβε την πρωτοβουλία και απείλησε. Εδώ ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Βελονάκη, ο Βουτσινάς όμως απογειώνεται και στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο 80 λεπτό ακόμα μια καλή στιγμή για τους γηπεδούχους που κατέληξε σε γκολ αλλά ξανά ακυρώθηκε για υπόδειξη offside. Δυστυχώς από το replay δεν φαίνεται την ώρα που βγαίνει η πάσα εάν ο ποδοσφαιριστής της Επισκοπής πραγματικά βρισκόταν εκτός θέσης. Πάντως ακολούθησε ακόμα μια ευκαιρία με τον Ντινιωτάκη που όμως δεν κατόρθωσε να νικήσει τον Βουτσινά στην αντεπίδεση και τελικά στο 89 ο Εθνικός κατάφερε να πάρει την νίκη εδώ με την πάσα προς τον Τερζή που σκόραρε σε θέση τετατέτ. Διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι για offside. Εδώ και πάλι δυστυχώς δεν φαίνεται την ώρα της πάσας εάν είναι offside ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού. Σε κάθε περίπτωση με τον γκολ αυτό ο Εθνικός νίκησε. Η ομάδα δείχνει ότι έχει προβλήματα στα στημένα. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι το πέμπτο σερί γκολ που τρώμε από στημένα και το δεύτερο μετά το 90. Θέλει δουλειά με αυτές τις λύσεις που έχουμε. Πιστεύω ότι ένα ολόκληρο γύρο που έρχεται μπροστά μας με τις προσθήκες που θα κάνει η διοίκηση και με τη δουλειά ότι θα είμαστε, γιατί το δείχνουμε αυτό και με το Φωστήρα και σήμερα, ανταγωνιστικοί. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τραυματισμών και προβλήματα κούρασης από ιώσεις που είχαν οι ποδοσφαιριστές μας όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος και από ό,τι είδα μας βγήκαν σήμερα. Ήμασταν κάποιοι παίκτες κλειδιά στην ομάδα κουρασμένοι. Θέλω να τους συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνανε 95 λεπτά. Θα κοιτάξουμε από την Τρίτη να μιλήσουμε γιατί έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Όφη και πρέπει και σε αυτό το παιχνίδι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μοιρασμένο θα έλεγα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δοθήκανε. Έπρεπε να δείξουμε πιο πολύ σοβαρή για να το καθαρίσουμε από νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε η Επισκοπή, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Δεχτήκαμε τον γκολ που το δεχτήκαμε. Πάλι καλά βάλαμε το δεύτερο γκολ με τον Τερζή, γιατί ήταν μεγάλη σημασία να νίξει αυτή για μας. Έχουν έρθει πολλά καινούργια παιδιά, φύγαν πολλοί. Καινούργια ομάδα είμαστε. Πιστεύω όσο περνάει ο καιρός θα δέσουμε και θα μπορέσουμε να πάρουμε και τα αποτελέσματα, γιατί το αποτέλεσμα μας καίει. Όχι η εμφάνιση, αλλά το αποτέλεσμα. Εγώ, όπως και εγώ και όλα τα άλλα τα παιδιά, θέλουμε να δώσουμε το 300% που έχουμε, όσο έχουμε, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ομάδα από τη δύσκολη θέση στην οποία είναι τώρα.